for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yep, the champ is here, switch gears. Είμαι παιδί του 87, εγώ δεν γεννήθηκα το 87, είμαι πιο μεγάλη, αλλά είδα το τελικό της Ελλάδος το 87. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είδα Γκάλι Γιαννάκη, όπως είδαμε οι περισσότεροι της γενιάς αυτής. Αγάπησα πάρα πολύ το άθλημα αυτό αμέσως. Από 9 χρόνια που ξεκίνησα δηλαδή, δεν είχα καμία άλλη επιλογή στη ζωή μου. Ήξερα ότι θα παίξω μπάσκετ και θα το κάνω επάγγελμά μου. Οπότε στην ηλικία που λέτε, 19 ετών, όταν ερωτήθηκα για το τι θέλω να κάνω και ποιος είναι ο στόχος μου και το όνειρό μου, το πίστευα πραγματικά αυτό. Και τους είχε φανεί αστείο, γιατί γελάσανε οι δημοσιογράφοι, ο δημοσιογράφος συγκεκριμένος όταν το είπα, αλλά λέω, εγώ το ξέρω ότι θα το κάνω, απλά δεν γνωρίζω ποια χρονιά. Τότε ήταν πολύ αρχή, το WNBA ξεκίνησε το 96 και φανταστείτε ότι όταν εγώ το είπα, είχε ήδη ξεκινήσει 3 χρόνια. Ήταν πολύ αρχικό στάδιο το πρωτάθλημα αυτό. Δεν είχαμε και τότε δεν είχε προβολή. Δηλαδή, εγώ είχα ζητήσει, θυμάμαι, βιντεοκασέτες από συμπαίκτριές μου εδώ στην Ελλάδα, Αμερικανίδες, και μου έδωσαν να δω πώς είναι. Γιατί δεν είχαμε εικόνα όπως τώρα που βλέπουμε παιχνίδια, μπορούμε να δούμε και WNBA πολύ εύκολα πια. Και είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ και τίποτα. Έβαλα στόχο αυτό στη ζωή μου και ήθελα να το κάνω και το κατάφερα. Υπήρξαν πάρα πολλές δύσκολες στιγμές, γιατί σε έναν αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό βασικά, υπάρχουν οι πιο δύσκολες στιγμές, είναι οι τραυματισμοί. Και σε μένα έτυχε αυτό το 2005. Αγωνίστηκα το 2006 στο Χιούστον. Το 2005 είχα όμως υπογράψει το συμβόλαιό μου. Μετά το 2004 που παίξα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανα το συμβόλαιο. Δεν αγωνίστηκα το πρώτο καλοκαίρι, γιατί έπαθα ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Και αυτό ήταν το πιο δύσκολο σημείο της καριέρας μου. Και γενικότερα αυτό που είπατε, υπάρχει αμφισβήτηση και από τους γύρω σου. Έτσι, δηλαδή, γιατί εκτός από τους τραυματισμούς, μπορεί και γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό πάντα. Και εκεί πρέπει να σταθείς, να δουλέψεις, να πιστέψεις πολύ στον εαυτό σου. Πολύ σημαντικό αυτό. Για μένα ο τραυματισμός μου ήταν μεγάλο σχολείο. Δηλαδή, εγώ μετά τον τραυματισμό έπαιξα μπάσκετ. Είναι για μένα η πιο μεγάλη στιγμή της καριέρας μου. Τη βάζω στη νούμερο ένα στιγμή, τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, και γιατί είναι και η εθνική ομάδα και στη χώρα μας. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή που έτυχε αυτό και σε πολύ καλή ηλικία. Έτσι, ήμουν 26 χρονών, στα καλύτερά μου. Με βοήθησε πάρα πολύ και στο συμβόλαιο που έκανα στην Αμερική, γιατί μετά τον αγώνα με την Αμερική έγινε όλο το θέμα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τι να πω. Καλά, η πρόκριση μας στους 8 ήταν συγκλονιστική στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που χωρέσαμε το σιρτάκι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά εμείς το κάναμε οι γυναίκες. Και μετά συνεχίστηκε αυτό να γίνεται. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μοναδική εμπειρία. Είχε πάρα πολύ κόσμο και στην Ελλάδα δεν το συναντάς αυτό σε γυναικείο μπάσκετ. Δηλαδή, θυμάμαι στον αγώνα με την Αμερική, μες στο ΆΚΑ, είχε 8.000 κόσμο νομίζω. Και αυτό είναι τεράστιο. Σίγουρα ο πρώτος μήνας δεν ήταν εύκολος, γιατί μπαίνει σε ένα καινούριο τελείως στυλ παιχνιδιού. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό. Και έτυχε να παίξω και σε μια ομάδα πάρα πολύ ιστορική, που είναι το Houston, η ομάδα των Comets. Γιατί είναι η ομάδα που πήρε τα πρώτα 4 πρωταθλήματα στο WNBA με τεράστιες παίκτρες, τεράστιες προσωπικότητες. Οπότε, αν θα έλεγα κάτι που μπορεί. Δηλαδή, ήταν το πιο δύσκολο, ήταν αυτό. Να με αποδεχτούν τις συμπαίκτριές μου, αυτές τις συγκεκριμένες, γιατί ήταν πραγματικά stars, δηλαδή μεγάλα ονόματα, είναι όλες Hall of Famers πλέον, όλες. Και ο προπονητής μου επίσης, τεράστια προσωπικότητα, ο Van Chancellor. Για όποιον ξέρει από το γυναικείο μπάσκετ, είναι η top του γυναικείου. Τώρα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ έχω δουλέψει με μικρά παιδιά και σε αυτό το πρόγραμμα που κάνουμε τώρα εδώ,
είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχω κάνει μέχρι στιγμής στην προπονητική μου καριέρα. Και μέχρι στιγμής αυτό που νιώθω ότι κάνω πολύ καλά είναι να τα εμπνέω τα κορίτσια. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το βλέπω στα μάτια τους, ας πούμε, ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα με δύο κουβέντες βλέπω μεγάλη αλλαγή. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρω τι νιώθουν όταν παίζουν αυτά τα παιδιά, γιατί έχω περάσει από αυτή τη φάση. Ιδιαίτερα στην εθνική ομάδα που έχουν άγχος. Τρομακτικό άγχος. Η εθνική κορασίδων, νεανίδων, μικρά παιδιά, 15-16. Εκεί ένιωθα κάποιες στιγμές ότι συγκινήθηκα περισσότερο από ό,τι όταν έπαιζα. Είναι το απόλυτο παράδειγμα αφοσίωσης αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν έχω λόγια και ξέρω πολύ καλά τι έχει κάνει και εκεί για να φτάσει να είναι ο MVP. Δεν πήγε απλά και δούλεψε. Και φαίνεται και στο παιχνίδι του και στην εικόνα του. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά ο Γιάννης. Είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος αυτό που κάνει. Το αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι πρότυπο. Αυτή είναι το καλύτερο πρότυπο που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ τυχερή που θα είμαι σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι μεγάλη μου τιμή που με επέλεξαν. Γιατί ταιριάζει πολύ σε αυτό που έλεγα πριν. Ο βασικός στόχος είναι να εμπνεύσω τα παιδιά. Εγώ και οι υπόλοιποι προπονητές που έχουμε την ίδια φιλοσοφία όλοι μαζί. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη να ονειρευτούν, να είναι αισιόδοξα για το μέλλον. Γιατί σίγουρα θα έχουν ζήσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις αφού είναι από αυτές τις ομάδες, ευπαθείς ομάδες. Θέλουμε και να τα ακούσουμε, να μας μιλήσουν και ακόμη και να συζητήσουμε κάποια προβλήματα. Εγώ πιστεύω θα κάνω και αυτό και με μεγάλη μου χαρά. Και αν έστω και κάποιος βγει από εδώ έτσι, και αγαπήσει και προχωρήσει και γίνει, θα είμαστε διπλά υπερήφανοι και εμείς και ο Γιάννης. Δηλαδή θα είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι που θα αγαπήσουν και θα ονειρευτούν. Όταν ονειρεύεσαι, πιστεύω ότι και το πιστεύεις πραγματικά, το όνειρο αυτό, μπορείς να το πραγματοποιήσεις. Απλά πρέπει να κάνεις εικόνα, εγώ το έχω πει, να κάνεις εικόνα αυτό που ονειρεύεσαι. Τα κοριτσάκια έχουν λίγο φοβηθεί νομίζω το τελευταίο καιρό. Εγώ ακούω από φίλους, γονείς και τα λοιπά, όχι μπάσκετ, να παίξουν βόλ, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Ακούνε διάφορα. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά αν χτίσουν προσωπικότητα και τα λοιπά, δεν πρέπει να τα αφήνεις τα παιδιά ελεύθερα. Αλλά να τα βοηθάς να είναι έτοιμα για οτιδήποτε συναντήσουν, έτσι, γιατί και σε οποιοδήποτε άθλημα και να είναι, θα πρέπει να έχουν δυνατή προσωπικότητα. Αυτό είναι το βασικό. Εγώ θα λέω πάντα ότι είναι το ωραιότερο άθλημα και θα παροτρύνω τα κορίτσια να παίξουν. Το παιχνίδι τους ενδιαφέρει τώρα, αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι τρομερά σημαντικό γιατί θα, έστω και ο νικητής, ας πούμε, που θα το κερδίσει, θα είναι μεγάλη ευκαιρία για αυτόν ή αυτήν. Μεγάλη βοήθεια και όλα αυτά τα προγράμματα που θα τρέξουμε στο Ίδρυμα Ωνάση θα βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι της έμπνευσης και της, να ονειρευτούν που λέμε, γιατί θα μιλήσουν με ανθρώπους που θα κάνουν συζητήσεις με life coaches και θα μάθουν πράγματα πολύ ωραία. Οπότε είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό αυτό που κάνουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και χαίρομαι που έγινε έστω και μετά από 13 χρόνια που εγώ το έζησα το 6. Δεν έχει σημασία να το δουν κι άλλοι και να το προωθήσουν, γιατί τα παιδιά βλέπουν, ακούνε σε αυτήν την ηλικία και θέλουν να το ακολουθήσουν. Δηλαδή είναι σφουγγάρι τα παιδάκια. Δηλαδή σε αυτήν την ηλικία είναι ό,τι πιο ωραίο. Δυστυχώς δεν υπάρχει εξέλιξη. Θα έλεγα το αντίθετο. Τώρα, δεν θα το συγκρίνω καθόλου, δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη. Και όταν έφυγα εγώ, ήταν το 2001, ήταν πολύ καλύτερο το επίπεδο εδώ. Είχαμε πολύ καλύτερες ξένες, πολύ ποιοτικές. Δεν έχει εξελιχθεί και ενώ έκανε πολλές επιτυχίες η Εθνική Γυναικών τα τελευταία περίπου 8 χρόνια με δύο παγκόσμια, δύο προκρίσεις σε παγκόσμιο και αυτό αφού δεν βοήθησε αυτό, δεν ξέρω τι θα βοηθήσει. Εγώ δεν μπορώ να βρω λύση, δηλαδή έχω σκεφτεί πολλές φορές αλλά δεν ξέρω. Γιατί αυτά που έζησα εγώ θεωρώ ότι πρέπει κάποιοι να θέλουν να τα ακούσουν και να θέλουν να τα υλοποιήσουν. Δεν νιώθω ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει σκληρή δουλειά, νομίζω, τα κορίτσια. Και ζουν και στην εποχή των social media αυτά τα παιδιά, δηλαδή εμείς δεν τα είχαμε αυτά όλα. Και τους το λέω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να το καταλάβουν. Πρέπει να βγουν εκτός Ελλάδος λίγο, για να δουν πώς είναι πραγματικά να υπάρχει ανταγωνισμός και καλύτερες παίχτριες. Εδώ νομίζω κάποια στιγμή επαναπαύονται γιατί παίζουν καλά. Και είναι OK. Παίζω καλά στην Α1. Μια χαρά, ανεβάζω στο Instagram story και Instagram όλη μέρα και μια χαρά, είμαι προφανώς η καλύτερη στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ είχα όνειρα να μην είμαι η καλύτερη στην Ελλάδα.
Εγώ το έχω συζητήσει, ας πούμε, με κάποιες συμπαίκτριές μου της γενιάς μου, που ακόμη παίζει, ας πούμε, η Εβίνα Μάλτης που σταμάτησε πρόσφατα. Γελάμε, δηλαδή λέμε τη σκληρή δουλειά τι σημαίνει, έτσι. Η κοπέλα ήταν η καλύτερη σουτέρ όλων των εποχών και έκανε την ημέρα 500 σουτ. Στα 35 της, στα 38 της, στα 40. Δεν μπορούν να το καταλάβουν τα παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα σε μυαλό μου. Από τότε που γέννησα, είδα όλα τα είδα διαφορετικά που λένε. Είμαι πολύ ευλογημένη που κατάφερα, γιατί έγινε λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία, να κάνω το παιδάκι μου και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Έχω ολοκληρωθεί σαν γυναίκα. Όλα αυτά που είπαμε πριν, τώρα τα είπα και τα θυμήθηκα. Τα είχα ξεχάσει πραγματικά. Δηλαδή με το παιδί μου 18 μήνες έχω ξεχάσει, λέω, έπαιζα μπάσκετ, τι έκανα πριν, δεν ξέρω. Δηλαδή έρωτας και πολύ ευτυχισμένη. Και αυτό θα με έχει βοηθήσει, έχω γίνει πιο ευαίσθητη, έχω γίνει πιο... Θέλω πιο πολύ να είμαι κοντά στα παιδιά, γι' αυτό όλο το πρόβλημα δηλαδή μου ταιριάζει απόλυτα, πιστεύω. Έχω πει στον άντρα μου ότι, γιατί ο άντρας μου είναι ο πολύ δημοφιλής εδώ στο ζευγάρι, εμένα δεν με αναγνωρίζουν στον δρόμο, γιατί δεν μας ξέρουν τις γυναίκες, έχω πει. Όταν θα μεγαλώσει το παιδάκι μας και θα περπατάμε στον δρόμο και θα λένε όλοι οι φίλοι σου που σε ξέρουν όλοι στο παιδί μας από 5 χρονών που θα παίξεις μπάλα, θα κάνεις αυτό, θα τους σκοτώσω, γιατί δεν θέλω να το περάσουμε στο μυαλό του. Θέλω να κάνει αθλητισμό, θα ήθελα ιδανικά, έτσι, και μακάρι να κάνει και πρωταθλητισμό, γιατί θα είμαστε εκεί δίπλα να το στηρίζουμε, αλλά νομίζω ότι από DNA θα είναι καλά, πιστεύω, αλλά κατά τα άλλα δεν θέλω πολύ πληροφορία στο καημένο το παιδάκι μου, γιατί θα το αγχώσουμε και έχει συμβεί αυτό. Τώρα, εμείς θέλουμε να έχει υγεία και να κάνει ό,τι του αρέσει. Εγώ, σαν μπασκετμπολίστρια, το παιδάκι μου θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Παρακολουθούμε πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Εγώ παρακολούθησα ποδόσφαιρο με το Βαγγέλη που δεν ήξερα τίποτα από ποδόσφαιρο και μ' αρέσει και πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε ξένο ποδόσφαιρο, αγγλικό, βλέπουμε Champions League και εγώ βλέπω στην άλλη τηλεόραση Ευρωλίγκα.